σε μια οικογένεια. Εδώ ζουν σε αυτό το χώρο, ζουν οι μετριοπαθείς. Υπάρχουν οι μετριοπαθείς Εβραίοι, αυτούς τους οποίους τους βλέπουμε με το μικρό το καπελάκι, το κοιτά. Αυτός τώρα εδώ που είναι... Α, είναι καρναβάλι. Σήμερα είναι αυτή. Τελειώνει το καρναβάλι τους. Τελειώνει η αμοκριά τους. Χθες και σήμερα. Τελειώνει η αμοκριά τους και μπαίνουν και αυτοί στη Σαρακοστή. Και θα γιορτάσουν το Πάσχα τη Μεγάλη Πέμπτη. Κάθε Μεγάλη Πέμπτη έχουμε Πάσχα. Και μετά εμείς την Κυριακή. Αυτοί γιορτάζουν το Πάσχα, τι γιορτάζουν, την έξοδο από την σκλαβιά, από την Αίγυπτο και στη συνέχεια τον ερχομό τους εδώ για τις επαγγελίες. Την έξοδο από την Αίγυπτο, αυτό γιορτάζουν, από τη σκλαβιά, από τους Φαραώ. Αυτό είναι το Πάσχα. Ξέρουν και αυτοί οι Σαρακοστοί, τελειώσαν τώρα το Πουρίμ. Πουρίμ λέγεται η περίοδος της αποκριάς. Και δίνονται και αυτοί με διάφορα έτσι όπως και εμείς. Λοιπόν, έχω ζητήσει από τον οδηγό να μας κάνει μια μικρή βοτίτσα με το κούσμα. Θα πάμε λίγο πιο πάνω, αλλά δεν περάσαμε νομίζω και λίγο το πρωί. Πριν έρθουμε εδώ, στην αριστερή μας πλευρά είναι η αραμονή του Τιμίου Σταυρού και εδώ που έγινε να σκεφτούμε, ανήκει στο Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Βλέπουμε να κυματίζει η ελληνική σημαία και μετά βλέπουμε και μια άλλη σημαία λευκού με κόκκινο χρώμα στη μέση, που στη μέση έχει το ΤΑΦ με το κόκκινο χρώμα, το ΤΑΦ και το ΘΗ, που σημαίνει φύλακες Παναγιώτα. Όπου δείτε αυτό το σήμα, σημαίνει ότι έχει σχέση με το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Τώρα αγαπητοί μου, περνάμε έτσι σε ένα άλλο τομέα, που παλιά εδώ ήταν ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο του Πατριαρχείου μας. Το Πατριαρχείο είχε πάρα πολλά τσιμπήματα, οικόπεδα εδώ κτλ. Το κράτος των Ισραηλιτών ήθελε να χτίσει εδώ, στην Ιερουσαλήμ, την Βουλή. Η Βουλή στα εβραϊκά... και άρχισε να χτίζεται η Βουλή, η οποία φιλοξενεί περίπου στα 11 ή 12 κόμματα. Έχουν και οι Άραβες δικό τους κόμμα μέσα και υπάρχει βέβαια και ανάλογα ο ανάλογος βουλευτής. Κνέσετ ονομάζεται η Βουλή, εδώ παίρνονται οι αποφάσεις, παρόλο που η Ιερουσαλήμ ακόμη δεν είναι επίσημη πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Οι Εβραίοι τη λένε ότι είναι πρωτεύουσα, αλλά δεν είναι η επίσημη πρωτεύουσά τους. Η επίσημη πρωτεύουσα είναι το Τελαβίβ, το οποίο νομίζω ότι υπάρχει στο πρόγραμμα την τελευταία μέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα πάτε έτσι να δείτε για λίγο το Τελαβίβ. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή έτσι βερτίτσα με το πούλμα για να δούμε εξωτερικά τη Βουλή των Εβραίων και διάφορα άλλα κυβερνητικά κτίρια, υπουργεία, το Υπουργείο Εμπορίου. Αυτό το κτίριο στην αριστερή μας πλευρά έχει ολοκληρωθεί τώρα και δεν έχω μάθει ακόμη ακριβώς τη χρήση του, που θα χρησιμοποιηθεί αυτό το κτίριο, έτσι, αυτό το μοντέρνο, σύγχρονο. Στην αριστερά μας βλέπουμε την Εβραϊκή σημαία, εδώ είναι το Υπουργείο Εμπορίου διάφορα και στη δεξιά μας πλευρά θα δούμε την Κνέσετ. Στη δεξιά μας πλευρά θα δούμε τη Βουλή. Έτσι, εδώ είναι η Βουλή, δεξιά μας. Σε λίγο.
Στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται στη νέα πόλη των Ιεροσολύμων και είναι πολύ μεγάλο. Τα τείχη του είναι τεράστια που το κάνουν να μοιάζει με κάστρο. Η Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού είναι παλαιά, με μεγάλη ιστορία, και αυτό το διαπιστώνουμε όταν μπαίνουμε μέσα και περιηγηθήκαμε στους ιερούς χώρους. Το καθολικό της Μονής βρίσκεται στο κέντρο και είναι πολύ ψηλό. Τον εσωτερικό χώρο του ναού διακοσμούν υπέροχες αγιογραφίες. Περπατώντας μέσα στο ναό, αντικρίζουμε μοσαϊκά δάπεδα, περισσότερα από τα οποία δεν είναι ολόκληρα και μας παραπέμπουν σε παλαιότερους αιώνες. Προχωρούμε στο βάθος του ναού,
όπου βρίσκεται η ρίζα του ξύλου από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου. Η ιστορία του ξύλου αυτού ξεκινάει από την φιλοξενία του Αβραάμ, όταν ο ίδιος ο Αβραάμ αξιώθηκε να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα που του παρουσιάστηκε με τη μορφή τριών αγγέλων, γεγονός που περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Οι τρεις άγγελοι άφησαν τα ραβδιά τους και ο Αβραάμ συμβούλεψε το Λότ να φυτέψει μαζί αυτά τα τρία ραβδιά. Ποτίζοντάς τα ο Λότ, αυτά μεγάλωσαν και έγιναν ένα δέντρο με τριπλή σύνθεση: πεύκο, κυπαρίσι και κέδρο. Το ξύλο αυτό αρχικά το χρησιμοποίησαν στην κατασκευή του ναού του Σολομώντος. Δεν τέριαζε όμως πουθενά, καθώς είχε μια ιδιαιτερότητα: αυξομοιωνόταν συνεχώς το μήκος του. Έτσι το θεώρησαν καταραμένο και το παραπέταξαν. Μετά από χρόνια το χρησιμοποίησαν για να κατασκευάσουν το Σταυρό του Χριστού, θέλοντας να ατιμώσουν τη σταύρωση. Ο Κύριος όμως αγίασε τον Σταυρό. Η σειρά όλων αυτών των γεγονότων φαίνεται στις εικόνες που υπάρχουν γύρω από το σημείο που βρίσκεται η ρίζα του ξύλου του Τιμίου Σταυρού. We'll be right back.
μασκαράδε στη συνέχεια. Μασκαράδε στα αραβικά λέγεται οι μασκαράδε που είναι μαζί μα. Έκαναν τη διαφορά αυτή των 13 ημερών. Έτσι, ναι, και άλλο το μισή πολύ ωραίο τη και άλλο να κληθείς το μάθηση με ορτάζεις, δηλαδή με το Γρηγοριανό ημερό.
εδώ κατεβαίνουμε, έτσι, εδώ θα κατεβούμε, θα πάρουμε ό,τι μας χρειάζεται, περίπου, με το ίδιο πούλμαν, περίπου μέχρι τις 4-5 η ώρα.